Ο Κάργας. Ούτε για τρίτη αλλαγή. Θα παίξει ο Κάργας στη Β' Γερμανίας, στη Zweite Liga. Να το θυμάστε. Εκεί θα πάει. Μια χαρά είναι για τον Κάργα. Μια χαρά είναι. Θα πάρει και ένα διακοπή. Πάρει και 150 χιλιάρικα μισό, να πούμε. Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν το καθάρισε και ήθελε να προφυλάξει τον Ίγκασον, γιατί είπαμε πρέπει να κάνει και διαχείριση ο Ρασβάν, διότι έχει ντέρμπι μπροστά και λοιπά. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε να βάλει δεύτερο, τι γελάτε για τα ματσιλαράκια, δεύτερο γκολ, από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να βάλει δεύτερο γκολ ο Άρης, να είναι πιο δύσκολη η θέση του ΠΑΟΚ, ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ, πέταξε, έκανε τις αλλαγές και τις τρεις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κάνει και τη μαλακία εκεί η Αριανή, πετά την κρουτίδα και λοιπά που συντονίζεται το γήπεδο. Και μετά. Εκεί φταίτε εσείς, Βασίλη. Κάτσε να ολοκληρώσω. Και μετά τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία. Τώρα στο πέναλτι, τι αν μιλάμε πάλι τα ίδια, μια επαφή υπάρχει. Για μένα είναι πολύ αμφισβητούμενο. Το έδωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Πήγε στο βάρο, το έδωσε. Εσύ θα το δίνεις ναι ή όχι, Ρωσάκη. Δεν θα το δίνα, ρε φίλε. Ωραίος. Ο μοναδικός ΠΑΟΚτσής. Ναι, δεν θα το δίνα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ο μοναδικός παοξής μέχρι τώρα. Άκου τώρα, ο διαιτητής πήγε. Παντελόνια, ο Τζόρνταν. Παντελόνια. Όχι Mars penalty. Μπράβο, Τζόρνταν. Εγώ δεν ήμουν διαιτητής. Δεν θα το δει, αλλά δεν ήμουν εγώ διαιτητής, ήταν ο άλλος. Αν και μας χάλασε στην εκπομπή τώρα. Αλλά. Τώρα λίγο, ναι, μπορούμε να αποφασίσουμε. Ξέρεις, κατάλαβε. Εσύ Μένιο, που βλέπεις και γυναικείο ποδόσφαιρο, η γυναικεία ομάδα του Άρη Φούνταρ έπεσε Β' Νίκη, το πήρε χαμπάρι. Άκουσε με τώρα. Όχι, επειδή βλέπεις και γυναικείο ποδόσφαιρο. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Δεύτερο λεπτό. Γίνα σου τζουκάκια του Τζόρνταν η Λαχνή. Παγκόσμια ημέρα ποιήση σήμερα, παιδιά, έτσι. Παγκόσμια ημέρα βάζουμε. Που γίνα σου τζουκάκια. Παιδιά, στείλτε σε ποίηματα ό,τι θέλετε. Ποιο είναι ο μαλακούκουλα. Καλά, ξέρω εσύ. Μαλακούκουλα. Εγώ δεν σταμάτα να μιλήσουμε, ρε. Μόλις πήραμε το λόγο να πούμε δύο πράγματα και οι τρεις μαζί μιλάτε. Εγώ να σταματήσω. Όλοι και οι τρεις να μιλήσουμε από δύο πράγματα που θέλω. Επειδή έγινε πολλή ανάλυση για το ματς στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, εγώ γιατί είδα επί 70 λεπτά τον ΠΑΟΚ να είναι σαν τα χεσμένα τα κουνέλια, τον Άρη να μην κινδυνεύει. Γιατί μπήκε και φοβισμένος ο ΠΑΟΚ. Τον Άρη να μην κινδυνεύει πουθενά, κράταγε, ετοιμαζόταν να βάλει τον Ντουκουρέ να χτυπήσει την κόντρα να κάνει και το 2-0. Μεγάλο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να μπει και σκόραρε έτσι. Μόνο έτσι όπως μπορούσε να σκόραρε. Αυτά ήταν στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν υπήρχαν. Σε όλο το μάτς, μέχρι που έβαλε τον γκολ. Και μετά δεν υπήρξε μάτς. Έγινε κόλος. Το αυτό κάρα, ήταν το μάτς. 7 φορές το διακόπτη. Πώς ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ, πώς οι αλλαγές του Λουτσέ και αν έκανε αλλαγές τι έγινε. Κινδύνευε ο Άρης, πλάκα τον έφτιαχνε. Πλάκα τον έφτιαχνε μέσα στο κήπεδο. Κινδύνεψε ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές. Και γελάσαμε. Γιατί να κινδύνεψε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ο Άρης το πέτυχε τον κόλπο. Είδατε κανένα άλλο μάτς εσείς. Μάλλον άλλο θα είδαμε. Και εσύ άλλο θα είδαμε. Είδατε άλλο. Εσύ Μάρη είδες άλλο. Εσύ Βασίλη είδες άλλο. Εγώ μέχρι το πέναλτι δεν είδα μισή τελική του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπαίνει με 70-30 κατοχή και τον έχει ο Άρης 1-0 με 2 δοκάρια και γιο. Ποιο τον έχει κάνει χαζό στο πρώτο ημίχρονο. Καλά. Φέρουν κουλουτούμπι στο γρασίδι από τις τρίπες. Λίγα χαρτομάτιλα θα δώσω και σε ένα κλάψι λίγο ακόμα. Εντάξει, τώρα αν είδα μάλλον. Και ο ΠΑΟΚ έκανε γιογιό την Τρίπολη, αλλά δεν πήρε το μάτς. Έκανε γιογιό με στα Γιάννενα και δεν πήρε το μάτς. Έκανε γιογιό να πούμε στο Ηράκλειο τον Όφη, δεν πήρε το μάτς. Τι να κάνουμε αυτό. Αφού δεν πήρε από το βαρ πέναλτι. Ποιο βαρ πέναλτι να πάρει, βρε τώρα. Μην μιλά για πέναλτι τώρα. Να μην μιλάω για πέναλτι. Εγώ θέλω τώρα να μιλά. Άκου τώρα, άκου τώρα. Κάτσε λίγο να τελειώσω, να περίμενε λίγο. Άκου τώρα. Εγώ τώρα που θα πας να παίξεις κάτω στο αφεντικό σου, να παίξεις καλά. Διάβασε το εδώ πέρα, είναι η τελευταία τριετία τα πέναλτι από το ΒΑΡ που λοιπόν, δημιουργήθηκε στις ομάδες. Η εικόνα των πέναλτις. ΠΑΟΚ 37 υπέρ 10 κατά. Μέσα ο ΠΑΟΚ παίρνει πέναλτι. Τελευταία τριετία. Παναθηναϊκός 33 υπέρ 14 κατά. Ολυμπιακός 26 υπέρ 15 κατά. Αστέρας 20 υπέρ 13 κατά, ΑΕΚ 21 υπέρ 18 κατά και Άρης 24 υπέρ 22 κατά. Ποια δεν είναι από αυτά, πες μας, τι είναι. Είσαι, νομίζω... Ποια δεν είναι από αυτά. Ποια δεν είναι από αυτά. Τα μισά. Είπε κάτι ο Κώστας, θα συμφωνήσω. Πες το Κώστα τι είπες ξανά, πες το τι είπες. Ποιο απ' όλα. Στην αρχή, μία φράση είπες πάνω στα πέναλτι, είπε κάτι καλό ο Κώστας. Λογικό είναι ο ΠΑΟΚ και έχει ομάδα μπαίνει αυτά. Αν έμπαινε μέσα στην περιοχή και έπαιρνε. Είχε φάσεις. Το λέγανε αυτό επί 20 χρόνια οι Ολυμπιακοί. Έτσι. Και οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ σουρλιάζανε. Ναι, αλλά οι Ολυμπιακοί παίρνανε απέναντι έξω από την περιοχή. Και δεν είχαν βάρ. Ο έρωτας την εποχή είχαν βάρ. Βαρόμπουστας. Είχαν βάρ. Βιβλίο, γράψτε το. Έγινε, έγινε. Κλάψτε τώρα, εσείς σας παίρνουμε εμείς τα κείμενα κατά πάνω. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κλάψε βρε και τώρα βρε. Κύριε Σιλόνα και ο Καρυπίδης, έπαιξα. Έπαιξα. Τι έκανε, ποιο να.
Αμπάγα, εμεί σου δουλεύω εδώ. Πρόστιμο πληρώσατε. Κουστάκι, καθώ έκανε το live, βλέπω πήρε φόρα και σε άρχισε να μην. Μέχρι τώρα είσαι κουβάλαλος, τώρα άρχισε να λες όλα. Ωραία, εσύ δεν είπες να μην μιλάω για να μιλάω μόνο εσύ. Μέχρι στιγμή στην εκπομπή τη σώζει ο Κώστας. Μέχρι στιγμή στην εκπομπή. Εγώ ξέρω, ήρθαν 11 γιδοβοσκοί και ένας Ρουμανόγυπτος και σε ξεφτύλισαν μες στην έδρα σου. Και ένας Αλβανός στο βάρο. Σε πήραν το μάτσο. Θα τα λες όλα. Εσύ να τα λες όλα. Εσύ να τα λες όλα. Που με έλεγες εδώ πέρα σέχω. Όταν συναντιούνται δύο μανάβηδες είναι δύο ντοματέοι. Μπότσα Χόρσμαν, σ' αγαπώ ρε φίλε. Καλά, με σένα σλάμα γελάγα και τα κουνουπίδια. Εκ των ονοματέοι. Μετά την είδα στην επανάληψη στην εκπομπή, θα γράψεις βιβλίο για το Μάκη το Μανάβη, εσύ και ένας καθηγητής. Και περάσαν από το μαγαζί μου καμιά 200 και μου λέει τι μαλάκα είναι αυτός. Και οι 200. Όποιο περισσότερο. Όταν τελειώσεις, εγώ θέλω ένα λεπτό. Ένα λεπτό με δύο σημεία. Γιατί μιλάω πάντα. Ναι, θες να μιλήσω τώρα να τελειώσω. Δηλαδή μας είπες ότι θα γράψεις και βιβλίο για το Μάκη το Μανάβη εσύ. Να μιλήσω μαζί με τον καθηγητή θεολογίας. Δεν το είδες καλά. Και, άρα χαίρομαι που και με παρακολουθείς, με βλέπεις, με ακούς. Όχι, είδα την εκπομπή μας προχθές εδώ, ξανά, επανάληψη. Α, τη διάμασες για να βλέπεις. Ναι, άμα έχει ποτήρι φέρω. Πώς έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Πειράζει να τη δούμε την εκπομπή. Καθόλου. Λοιπόν, να κάνω μια αυτοκριτική, εγώ τις βλέπω και κάνω αυτοκριτική. Καλά, δεν χρειάζεται. Έκανα κανένα λάθος. Εγώ και άλλα πράγματα να κάνω. Ένα λεπτό για να κλείσουμε, θέλεις. Γιατί εγώ, για να μιλήσει μετά εσύ με την και ο Κώστας, με την, γιατί σήμερα την ακούτε εσύ ο Κώστας, ξεκάθαρα φαίνεται, δικαιωμένος. Λοιπόν, τι ώρα πήγε, εντάξει, εισμάτιν λοιπόν και εγώ, παιδιά καλησπέρα, όσοι από την προηγούμενη Τρίτη το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί λέγατε ότι μάλλον θα πει μισή συγγνώμη για αυτό που έκανε προχθές. Εγώ τι έκανα. Το οποίο. Δεν τρέπεσαι, ρε, εγώ τι έκανα. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Τι έκανα. Τώρα, για σε τι αναφέρω. Τι έκανα, πες μου. Θα το πω. Ναι, θα πεις. Έχω γίνει 29,5. Είμαι 29,5. Είμαι στον χώρο από 2 ετών. Δεν θυμάμαι ποτέ και πήρα 800 τηλεφωνήματα, μηνύματα και στο και εδώ και στο γέλο και έξω στο δρόμο. Αυτό που έκανε προψέ ο Τζόρνταν. Τι έκανα, πες μου. Που πήρε σαν σύγχρονος Φιλάβιος και έβγαλα ακροαματικότητα σε κομπή. Φυσικά. Για να κλείσει τα σπίτια, όχι το δικό μου, συναδέρφων. Α, είσαι πολύ. Συναδέρφων. Μεγάλο. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι η ακροαματικότητα. Σε παοκτσί συνάδελφο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποιο, μυστικό. Έχει ξαναγίνει. Μυστικό το έχετε. Συγγνώμη, αγόρι μου. Μυστικό το έχεις. Το έχει ξαναδεί σε εκπομπή. Τράπηκες. Εσύ τώρα πήρε τι σοπαλίε τη Βοριάδη και έβγαλε γλώσσα. Τράπηκες, ρε. Πουθενά, ε. Τράπηκες, ρε. Περιμένω. Κρίνεται, μωρέ. Σε τι τρόπο. Είσαι βλάκα. Είσαι βλάκα. Είσαι βλάκας. Βλάκας γιατί να είμαι. Είσαι βλάκας. Μην είσαι χαζός. Ναι. Κουνάς ακροαματικότητες, δεν το έχει κάνει. Ούτε ο Τσαλτίδης. Ποιος Τσαλτίδης. Ποιος αυτός, ένα μηδενή Τσαλτίδης. Τι. Ποιος Τσαλτίδης. Ποιος Τσαλτίδης. Ούτε ο Τσαλτίδης. Ούτε ο Τσορμπατζόγλου. Ούτε ο Κόλκας. Ούτε ο Παπαδόπουλος. Ούτε ο Σάκης. Το κάνω εγώ. Το Μετρόπολης πάντως λέγανε όταν ήταν κάποια στιγμή πρώτη. Το λέγανε. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, παιδί μου, ρε. Τραπήκατε. Να βγαίνεις εδώ στην οθόνη, σε τέτοια εκπομπή, ναι. Το κάνανε εσωτερικά, που εγώ δεν συμφωνώ. Σε πιστεύω ότι το κάνανε, εγώ δεν συμφωνώ. Άρα, ντράπηκες. Δεν συμφωνώ. Με τι να ντραπώ, ρε. Γιατί είσαι πουθενάς. Για χρωματικότητα το δείχνει, ρε φίλε. Που θέλεις σήμερα. Και 37 ραδιόφωνα δεν είσαι μέσα, ρε. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Τώρα, αν σου πω. Είσαι πουθενάς. Αν σου πω τα νούμερα. Έβγαλε γλώσσα με μια σοπαλία. Από πού τα παίρνει το γέλο. Ότι θα κάνετε εμφύλιο τον μπουρδέλο σας εκεί μέσα. Ποιο μπουρδέλο. Αν σου πω πού τα παίρνει. Αν μου επιτρέψει ο διευθυντής. Θα σου πω πού παίρνουμε τα νούμερα. Του γέλο. Αυτά που καίνε. Μη σε νοιάζει. Άστο. Yeah, και πάμε παρακάτω για να κλείσουμε. Μην έχω τώρα τον χρόνο τα παιδιά. Γιατί θέλετε προφανώ να αρέσει. Δεν έχει να πούμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, οπα. Περίπου 25 μέρες πριν έγινε θέμα εδώ για το αν ο ΠΑΟΚ τη σεζόν 95-96, καλά και μια-δυο άλλες, αλλά για εκείνη κυρίως. Δεν κατάλαβα για τις ακροματικότητες να το τελειώσουμε αυτό. Γιατί αυτό που έκανες είναι ανηθικότητα και αλητία. Γιατί ανηθικότητα. Αυτή που βγάλανε τις ακροματικότητες. 30 άτομα! Λίγο, ρε! Ακόμη αυτή και που βγάλανε τις ακροματικότητες είναι ανήθικη. Ακόμη και δημοσιογράφος πολιτικού ραδιοφώνου σε πολύ μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό ο άνθρωπος είναι αλήτης. Αυτό που έκαναν οι ακροματικότητες είναι ανήθικο.
Σε πείραξαν. Βρε, το έχει ανακάνει. Κάνει κανεί άλλο αυτό. Μόνο εσύ. Επειδή μου τα κάνατε μόνο εσύ. Ότι είστε μόνο υπό... εσύ. Σα τα είπε. Καλά σα έκανα, ρε. Αγόρι μου. Άιτε, βρε, τώρα από εδώ. Κινείσαι σε ύψο σκαμπό τη ηθική. Τελείωσε, μην τρώμε χρόνο. Μια χαρά. Δεν τα... Μια χαρά τα είπα και πάντα θα τα λέω. Είναι η αλήθεια. Και να κουνάσαι. Ακροαματικότητε μηδέν. Φυσικά, ωραία. Γιατί να μην το κουνάω. Μαλάκα 100 άτομα. Ούτε 0,2. Αυτό που έκανε δεν το έχουμε δει ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ. Ούτε εγώ. Επειδή μου τα κάνατε τσουρέκια, ούτε και εγώ. Είστε πρώτοι στην ακροαματικότητα. Ποιος είμαι πρώτος. Έτσι δεν μας έλεγες εδώ. Μ' ακούνε, με κάνουνε, με ξέρουνε με ένα χίλια και είσαι να δεις. Με ξέρουνε ρε μαλάκα, ναι. Δεν σε ξέρουνε, άμα την κάνατε γιατί. Δεν πάνε. Γιατί δίνω για το Σάββατο, για την Παρασκευή, συγγνώμη. Μου δώσανε να δώσουμε προσκλήσεις και στο Σημαρμίτα, όχι εδώ, Σημαρμίτα. Και στο ραδιόφωνο. Που δεν έχουν δώσει σε μουσικά ραδιόφωνα. Αυτό κάτι δείχνει. Καληνύχτα, πάμε παρακάτω. Τι, έλα, τελείωσε το ρητά του. Όχι, πες μου μια συναυλία. Πες μου μια συναυλία. Τι συναυλία. Ναι. Αν σου πω, καταλάβεις. Μπορεί να καταλάβω. Σύρος, David Bowie, δίνουμε την Παρασκευή. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία. Στο Principal. Πόσο κόσμο παίρνει μέσα. Το Principal. Ναι. 1880 το επίσημο. Ναι. Θα γεμίσει. Λοιπόν. Ρωτάω, ρε, μιλά. Πότε είναι, θα έρθω κι εγώ να σας δω. Πότε είναι. Εγώ δεν θα πάω. Θα έρθω να δω. Δεν μπορώ να πάω εγώ. Εμείς, λοιπόν.